παιδιά στις κατάληξεις της προηγούμενης φάσης. Η ομάδα του πάντως μένει στο προσκήνιο. Με τον Πάντσο να εκτελεί το κόρνερ. Και ο Ρούτκο, Κβίτα με συγχωρείτε, στην αντίπαλη περιοχή. Ο Φουρ προσπαθεί να ελευθερωθεί. Η παγιά από τον Κοβάσεβιτς, η κεφαγιά του Παλάσιος, το σουτ γκολ! 1-1! Ο Ζάιρος το 98 φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Ένα τέρμα που πανηγυρίζεται έξαλλα από τους ποδοσφαιριστές, τους αναπληρωματικούς και τους οπαδούς της Πάφου που είναι στην Κερκίδα. Αν και με 10 παίχτες η Πάφος καταφέρνει να ισοφαρίσει. Με τον Ζάιρο Ντα Σίλβα να πλασάρει και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είχε χάσει 2 ευκαιρίες νωρίτερα, η τρίτη ήταν φαρμακερή. Βλέπουμε ξανά την φάση. Με την σέντρα που βγήκε, την κεφαγιά που πήρε ο Παλάσιος και το πλασέ του Ζάιρο σε πρώτο χρόνο που κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1 της Πάφου στο 98. Γκόλ υπαριθμών 6 για τον Ζάιρο Ντα Σίλβα στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα γκόλ τεράστιας σημασίας. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Γιώργο Λεωνίδου. Ναι, ο λόγος της αναστάτωσης έχει να κάνει με ένα λιποθυμικό επεισόδιο.